στον τόπο μου αυτό το ψηφιδωτό πολιτισμού και παράδοσης. Νιώθω επίσης συγκινημένος που βλέπω τη γενιά μου και την νεότερη γενιά κοντά σε όλους αυτούς τους πολιτιστικούς παράγοντες. Η Νάουσα μας αποδεικνύει περίτρανα σήμερα για άλλη μια φορά πως είναι φάρος πολιτισμού αλλά και παιδείας και πως είναι έτοιμη να φιλοξενήσει και να αναδείξει κάθε είδους παράδοση. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, στην ενωρική πόλη της Νάουσας, που την αγκαλιάζει ο πλούσιος κάμπος γεμάτος από καρπούς της φύσης και το πανέμορφο όρος του Βερμίου. Είναι διπλά ευλογημένος, διότι τον δεσπόζουν πολλά είδη παραδόσεων και θύμων των φυλών μας, γηγενών και μη. Θα ήθελα να αναφέρω κάπου εδώ πως ανήκουμε στη μία και μοναδική πόλη της χώρας μας που έχει επίσημα ονομαστεί ως ηρωική πολιτική εταιρεία Ναούσης, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό και ο σκοπός της είναι η διάδοση και η διδασκαλία της μουσικής. Ιδρύθηκε το έτος 1958 και από τότε μέχρι σήμερα προσφέρει συνεχώς και αδιαλείπτως δωρεάν μουσική παιδεία σε νέους και νέες της Νάουσας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Κύριο μέλημα της ΦΕΜ, καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, είναι να συμμετέχει σε όλες τις υπηρεσιακές εκδηλώσεις του Δήμου Νάουσας, αλλά και να παριστάτε σε πλήθος αλλοντρώμενων τόσο της Εκκλησίας μας, όσο και άλλων σωματείων και συλλόγων της περιοχής μας, όπου τη χρειαστούν και την καλέσουν. Παράλληλα, οργανώνει συναυλίες και συμμετέχει σε πανελλήνιο φεστιβάλ φιλαρμονικών. Μέσα στον οποίο αναδεικνύεται η ιστορία του Συλλόγου φωτογραφικά και ουσιαστικά, καθότι από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα λειτουργούν τρία τμήματα τα οποία λαμπρύνουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις τις οποίες συμμετέχουν και έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα. Πώς του είναι η εξύψωση του πολιτιστικού και μορφωτικού επίπεδου των κατοίκων του χωριού και η διάδοση και η διαφύλαξη των εθήμων του τόπου.
Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει με τη δράση των μελών του στη δημιουργία και καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας, τόσο ανάμεσα στα μέλη, όσο και ανάμεσα σε όσους τους έχουν καταγωγή από τη Χαρίεσα, όπου και αν διαμένουν. Επίσης, στη δημιουργία λέσχης και βιβλιοθήκης για την πνευματική καλλιέργεια των μελών και των κατοίκων της Χαρίεσας. Στη διάψωση και διατήρηση της ταυτότητας του ποδιακού ελληνισμού, κυρίως της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων και της γλώσσας. Και μαντολινάτα μουσικού σωματείου Οδείο Νάουσας. Το μουσικό σωματείο Οδείο Νάουσης είναι από τα ιστορικότερα σωματεία της Νάουσας, η ιστορία του οποίου ξεκινάει το 1932 και ιδρύεται επίσημα το 1952. Σκοπός του σωματείου είναι η εκφώνηση και η παρουσίαση μουσικών προγραμμάτων στο κοινό για την εξίσωση του πολιτιστικού επίπεδου και διάσωστη προβολή της χοροδιακής μουσικής. Το Οδείο Νάουσης έκανε γνωστή την Άουσα, στην Άουσα, όσο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη δράση της χοροδίας και της μαντολίνας. Καρατάσος. Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Στενιμάχου, ο Καρατάσος, ιδρύθηκε το 1983 και έχει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μέσα από δραστηριότητες όπως η εκμάθηση παραδοσιακών χορών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Επίσης διοργανώνει και συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και αναβιώνει τοπικές παραδόσεις και έθιμα. Αριθμοί μέχρι σύλλευκα 2. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού από ανθρώπους με πολύ μεράκι και αγάπη για την παράδοση του τόπου. Κάθε καλοκαίρι στις 25 με 26 Ιουλίου διοργανώνει στα Λευκάτια το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Αντάμωμα με μεγάλη επιτυχία. Επίσης στις 23 Δεκάτου κάθε χρόνο αναβιώνει το έθιμο Κόλτε και λίγες μέρες μετά το έθιμο Ρουγκάτσια με σκοπό την οικονομική. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Κοπανού η Μίεζα δραστηριοποιείται στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου από το 1983. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προχώρησε σε μια σειρά από δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και λειτουργία πρότυπου παιδικού σταθμού. Σήμερα ο Σύλλογος Χαρίεσας ιδρύθηκε το 1980 και το όνομά του δόθηκε από τον προστάτη και πολιούχο του χωριού, Άγιο Δημήτριο. Η ταυτότητα του Συλλόγου είναι η χωρή Μακεδονίας και στόχος του είναι η διατήρηση της παράδοσης του πολιτισμού. Στον χώρο του Συλλόγου υπάρχει πλούσια συλλογή φωτογραφιών και αντικειμένων. Μπούλες. Με την ίδρυση του Ομίλου για την Προστασία και Προβολή των Χωρών και του Εφήμου της Νάουσας Γενίτσερη και Μπούλες, ιδρύθηκε το 1971. Το παλαιότατο έθιμο της Νάουσας έλαβε τότε νόμιμη υπόσταση. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος αποτελεί δικαίως αποκλειστικός εκφραστής του εθήμου. Η δράση του Ομίλου μας είναι συνεχής και πολύπλευρη. Απέσπασε βραβεία για την αυθεντικότητα του δρόμενου και της στολής, της μουσικής και του χορού, κάνοντάς το γνωστό παγκοσμίως. Συγκέντρωσε αλλά και κατασκεύασε στολές για τις ανάγκες του και εξέδωσε βιβλία που αφορούν την ιστορία του Ιαπωνού αλλά και την τοπική πολιτιστική παράδοση της Νάους. Ο Όμιλος Περιβάλλοντος Πολιτισμού Ιαράπιτσα ιδρύθηκε το 2006. Αριθμεί περίπου τα 150 μέλη και λειτουργεί τμήμα εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χωρών για όλες τις ηλικίες με πολύ μεγάλο αριθμό χορευτών. Διαθέτει η ματιοθήκη με παραδοσιακές φορεσιές, την οποία συνεχώς εμπλουτίζει.
από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει αναπτύξει δραστηριότητες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διοργάνωση μερίδων και συνεπτικής και περιβαλλοντικές δράσεις. Παράλληλα στον τομέα της προστασίας και ανάπτυξης πολιτικής μας κληρονομιάς και παράδοσης έχει πάρει μέρος σε πολλές φορές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκαδίων τα Αρθέμια ιδρύθηκε το 2001. Λειτουργεί τμήματα εκμάθησης ποντιακών χωρών λύρας και χοροδία, διοργανώνει κάθε καλοκαίρι φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων συγκροτημάτων. Εξέδωσε βιβλίο ιστορίας, λαογραφίας με τίτλο «Πόντος». Ο Σύλλογος Επισκοπής Αμφεμίων ο Φίλιππος ιδρύθηκε το 1978 και από τότε ως σήμερα υπηρετεί πλούσια κληρονομιά, τους χορούς, τη φορεσιά, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Η πρώτη διάκριση έρχεται το 1980 στο 6ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων στη Φλόρινα με πρώτο βραβείο για τη γυναική αφορεσιά. Έχει στη δύναμή του περίπου 100 χορευτές και χορεύτριες. Ιδρύσεως 1983. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση της παράδοσης των ηχών και των ευθύνων. Ο Σύλλογος εξειδικεύεται σε χορούς και τραγούδια της Μακεδονίας. Κάθε χρόνο παίρνει μέρος σε πολλά φεστιβάλ εντός Ελλάδας αλλά και εκτός. Μερικά φεστιβάλ του εξωτερικού που έχει λάβει μέρος είναι στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία και σε πολλές άλλες γειτονικές χώρες. Μαθητική ενότητα του Ιδιωτικού Λυκείου κ. Βαλσαμίδη το 1960 με 1961. Από τότε μέχρι σήμερα υπηρετεί με συνέπεια την ελληνική παράδοση, την ιστορία και παράδοση της πόλης της Νάουσας μέσα από πληθώρα εκδηλώσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η πρώτη του διάκριση ήταν στην Ελλάδα, στη Φλόρινα. Ακολούθησαν στη Γαλλία, στο Πέρμικ της Βουλγαρίας, Φεστιβάλ της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδάς και Ασίας. Ο Πυρσό σε συνεργασία με το ΣΥΟΦ και την ΑΟΣ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Πολυπλατάνων ιδρύθηκε το 1981 από νέο μάχα νέων ανθρώπων του χωριού. Οι νέοι του Πολυπλατάνου οδηγήθηκαν στην αυτή του την απόφαση από την επιθυμία να μάθουν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό των προγόνων τους, τη διάθεσή τους για τα κοινά, την αγάπη για τον ενδιαφέρον και την ενδιαφέρον και την προσφορά για τον τόπο τους και όσοι μόνοι. Στα 35 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, ο Σύλλογος έχει δώσει πολλά και σημαντικά πολιτιστικά ερευνήματα όχι μόνο στους κάτοικους του Πολυπλατάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας. Έχει να επιδείξει πλούσια δράση σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Λειτουργούν 4 χορευτικά τμήματα παραδοσιακού χορού, τμήμα χοροδίας, ομάδα έρευνας και συλλογής λαογραφικών στοιχείων και τμήματα εκβοντών. Εδώ στη θύρα 4. Καλό τον κύριο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού, κύριο Μάτζιο Δημήτρη. Έλα, θα βολευτούμε. Καλά μετά. Με τις υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες και ευχαριστούμε πολύ,
φροντίζουμε καθημερινά να τους κρατούμε με το καλύτερο δυνατό. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το πιο ζεστό χειροκρότημά μας για αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι βεβαίως στο πρόσωπό τους βλέπουμε και όλους τους υπόλοιπους, τα νέα κορίτσια και αγόρια τα οποία βοήθησαν για να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Αυτός ακριβώς είναι και ο μεγάλος στόχος σε μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε τέλμα. Μόνο εμείς, ο καθένας προσωπικά και όλοι μαζί, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Και το παράδειγμα αυτό των ανθρώπων μας δείχνει τον δρόμο. Καλό ακόμη περισσότερους να συστρατευτούν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για μια ανάωσα που αλλάζει. Που αλλάζει και ενοχλεί. Αλλά θα αλλάξει και θα αλλάξει με αυτούς τους ανθρώπους. Τους ευχαριστώ θερμά και ευελπιστώ πως το φωτεινό τους παράδειγμα θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Έχετε ζεσταθεί τώρα με το χειροκρότημα. Δώστε το πιο ζεστό χειροκρότημα σε αυτά τα παιδιά και στα μεγαλύτερα παιδιά λίγο εκεί πίσω που είναι. Οι οποίοι αποτελούν κομμάτι αυτής της τόσο σπουδαίας πολιτιστικής παράδοσης που διαθέτει αυτός ο ευλογημένος τόπος.
μέσα μου γλυκό. Κάθε σου κάτι σαν πόσα λυπηρά μες στο σκοράδι. Γύρω το πατρίο σου στα άγια, το αγίο σου στα ρίχια της ψυχής σου. Στον όνειρο σου σκυλιά τον αόρατο θα άδειλα και αρκετά όσοι λάκια μαρτύνα κι ο κόσμος τον αγαπάνω. Παραγούδι ρυθμικό η χτύπη της καρδιάς σου αιώνια φυλακή. Δροσερός ο έρωτας σου είναι ο ασπρομάτο καρδιά σου. Αχ, στα ρίχια της ψυχής σου.
αυτό μας.
Γλώσσες χειροκρότητα.